Πολεμόχαροι φιλοί της τηλεόρασης, δηλαδή κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και σήμερα οι περισσότερες ειδήσεις είναι για γέλια. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που και σήμερα είναι για γέλια οι περισσότερες ειδήσεις. Δε μου λες, τέκνον μου, είσαι για ένα ευχέλαιο να έρθω να σου το κάνω. Το μπες μες στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Εντελώς ξεπερασουά, δεν την πέφτει ο κόσμος έτσι, αυτά ξεχάστε τα. Σήμερα όποιος θέλει να φιστικώσει, πρέπει να λέει ότι ο Μπίχτης ο παπάς της Πετρούπολης, που πήγαινε πόρτα-πόρτα, ο Πορτογύρας, ο Παπαρούπας με το όνομα, αλλά ήξερε που χτυπάει. Τι γυναίκες ναυτικών, τι χωρισμένες, τι ανήπαντρες με παιδάκια και τι χαροκαμένες. Καμιά διψασμένη αυλή δεν άφησε, ούτε καν του Παπαλάμπρου. Όλες τις πότισε, ο καλός ο παπάς τα λέθη όλα. Και τώρα μια δωδεκάδα, δηλαδή μια ντουζίνα, δηλαδή μια αρμαθιά γυναίκες, έρχεται και τον καρφώνει και λέει πως τις έχουν κάτω από το πετραχύλι με ανώσιο σκοπό. Και οι 12 άμωμες ισχυρίζονται πως δεν κατάλαβαν τι τους έκανε. Σου λένε αποκλείεται, λάθος κατάλαβα. Μάλλον τσάμπα κολλάστηκα. 2 χρόνια μετά, τώρα το θυμήθηκαν, τον καταγγέλουν. Στο μεταξύ, η υπόθεση έχει και πίσω πλευρά. Γιατί μαζί με τον Παπαρούπα, λέει, συλλειτουργούσε και ένας Βενεδικτίνος. Όμνομα είναι αυτό τώρα το Βενεδικτίνος. Και τον έσπρωχναν κακήν κακό στο Βενεδικτίνο. Να βγει αυτός, να έρθει ο Παπαρούπας να τα σαρώσει όλα. Και πεζότανε, λέει, εκεί μια δυναστεία ολάκερη. Το θυμάστε το Σύριαν. Έλεγε ο Παπαρούπας στο Βενεδικτίνο. Κάνε η Κρίσταλ να σου κάνω Γαλέξης, που μου πάει με το χαρακτήρα που έχω μια Αλέξης Κάριγκτον. Οι δύο παπάδες δε ούτε που να αντικρίσουν ο ένας τον άλλον. Ούτε μια αρτοκλασία που λέει ο λόγος να την κάνουν μαζί έτσι για τα μάτια του Πυμνίου. Ούτε μια πιστή να ευλογήσουν τα δυο τους κάτω από το πετραχύλι για να μοιραστούν τα κέρδη. Και είδαν τις δολοπλοκίες οι πιστοί και χωριστήκανε σε παπαρουπικούς και σε αντιπαπαρουπικούς. Και οι αντιπαπαρουπικές βγήκανε και λέγανε πως δεν τον πάνε τον Μπίχτη τον παπά. Γιατί εκτός που τις έχωνε κάτω από το πετραχύλι, δεν τους έκανε και τίποτα. Μόνο έσπρωχνε και έδειχνε. Και βγαίνει τώρα ο Πορφύριος Παύλα Παπαρούπας, Παύλα Αλέξης Κάριγκτον στα κανάλια. Και τον ρωτάνε γιατί τα κάνουν αυτά οι πιστοί σου. Και απαντάει γιατί ζηλεύουνε που έκτισαν μια εκκλησία χλιδάτη, λέει. Και αυτοί ζουν μέσα στα διάρκεια της Πετρούπολης οι φτωχοί. Όπως τα ακούτε, είπε δηλαδή ο άνθρωπος ότι ζήλευσαν την εκκλησία του. Τι είναι χριστιανή μου η εκκλησία, μαν πια και μέσκασες, η Βίλα Γράμπελ είναι καμιά μεζονέτα και δεν το έχω καταλάβει. Και βγήκε ο Χατζηφώτης έξαλλος. Μη με απασχόλητε βρε συνέχεια και με κόβετε από το φαγητό μου. Και βγαίνω μπουκωμένος να μιλάω για τα φυστικόματα του Μιανού και τα Λουνού. Γραφείο τύπου της εκκλησίας διευθύνω. Ή τη hotline, πάρε με από πίσω με 76 δραχμές στο δευτερόλεπτο. Κόλαση σας λέει η εκκλησία, δείτε και το βίντεο. Αυτά είναι παραμύθια, τα αγνώ, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Από ό,τι γνωρίζω, τα λίγα νομικά που γνωρίζω, δεν είναι δυνατόν. Θα συνδεθώ το δικηγόρο μου καλύτερα. Όλη αυτή η ιστορία έχει αρχίσει εδώ και ένα μήνα. Ό,τι έχω ακούσει από τις γειτόνισσες εδώ πέρα, ότι ο αρχιμαντρίτης της εκκλησίας πηγαίνει όταν τον καλούν να πάει να κάνει ευχέλιο στο σπίτι, ρίχνεται. Τώρα με ποιο τρόπο δεν ξέρω. Άκουσα κάτι κι εγώ από χθες. Ότι χαϊδεύει λέει τις γυναίκες, κάτι σαν. Παπά μου ξαμολογάμε και σβάμ και σβούμ και βουι 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 και αμάν αμάν αμάν. Παπά μου ξαμολογάμε. Τα χρήματα συγχωράμε, τα χρήματα συγχωράμε. Κατεβήκαμε όντως κάτω, διάβασε τη φανουρόπιτα και του λέει πατέρα μου δεν διαβάζετε πάτερ και μία ευχή στην ύφη μου. Εντάξει. Την ώρα που με σκεπάζει με το πετραχύλι του να μου διαβάσει την ευχή, με το ένα χέρι μου πάταγε το κεφάλι δυνατά στα γεννητικά του όργανα και με το άλλο κράταγε το βιβλίο και διάβαζε την ευχή. Εγώ τραβιόμουν. Στην αρχή νόμιζα ότι έχω παρεστήσεις. Κάποια μέρα από όλους μας εμάς εδώ θα είναι κάποιος εκνευρισμένος και θα τους βγάλει τα γένια στα χέρια. Τα χρήματά σου είναι πολλά και σμπαμ και σμπουμ και βουι 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 και αμάν αμάν αμάν. Τα χρήματά σου είναι πολλά. Αγάπη να μην κάνεις πια, αγάπη να μην κάνεις πια. Σκύψε ευλογημένη. Στο μεταξύ, μην νομίζετε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ. Βρε αυτά τα κορίτσια του Μπάκινγχαμ, τι έγνοια που τα έχω, πως τα έχουνε κατασυγκοφαντήσει. Και να τα πρωτοσέλιδα, η Daily Mail για τα βίτσια της αλόγας της Νταϊάνας, αυτής της θυγμένης με τα μελαγχολικιά της τόσο πολύ ενωτά του, που ό,τι υπάρχει σε στράτευμα το έχει πάρει, δεν έχει αφήσει τίποτα. Κουλή η οικογένεια, η δυναστεία της Αγγλετέρας. Η μία, η πριγκίπισσα Άννα, πάει και κάνει, λέει, ερωτική εξομολόγηση στα άλογα, όλη μέρα με τον Ντορί εκεί, να τον ταΐζει μέσα στο στόμα τις ζάχαρες και τα άχυρα. Την άλλη νύφη, τη Σάρα Φέργιουσον με το όνομα, δεν τη συζητάω, που της δώσανε την πιο μικρή, την πιο καλή, την πιο τριανταφυλένια, δηλαδή τον πρίγκιπα Άντριους. Καλά, κόλαση στο ανάκτορο. Ο γραμματέας της Βασίλισσας Καψούρης, λέει, με τον υποκόμο. Ο γιος μια κουίν τελειωμένη. Ο γαμπρός τυχοδιώκτης. Σάλταρε και η Βασίλισσα Ελισάβετ, καθόταν και έπιανε κουβέντα με το μήμο της προάλλες, τι θα κάνει το Κεμπέκ.
Και αφού την έπαθε γριά, έβαλε το μάνταλο ότι εγώ το είχα καταλάβει προσδίθεν ότι μου έκαναν φάρσα. Ο δε άντρας της, ο Κυφήνας, δηλαδή ο βασιλικός σύζυγος, μες στο σκάνδαλο και τη μουρδαριά. Μ' αγάπη μου, τι θα κάνει ο άνεργος. Βρε καλά μου, τα έλεγε η γιαγιά μου. Κάλιο χείρα κορδωμένη, παράκακο παντρεμένη. Ρίξτε μου τώρα το βίντεο με τις βασίλισσες. Κραγμένη λοιπόν και η Lady DDT, εδώ με απολυμασμένο ροζ μπομπόν, τη ροζ τηλέφωνα μέσα στη νύχτα. Και αξιωματικέ μου, έλα πάρε με. Αυτή γενικά έχει ανάλυτο το πρόβλημα του αξιωματικού. Μόλις βλέπει τη στολή της ανεβαίνει λίμπιντο και πάνω της φτάνει σε πρωτοφανή πατριωτικά ύψη. Εδώ όμως η Βασίλισσα Ελισάβετ, με φόρεμα μπακλαβαδωτό προς τον κάμπο του, με ένα αυτονομημένο καπελάκι και λουλουδάκι του μπαξέ, πως θα με πάρει μούταξε στο κεφάλι, και την πήρε ο Μίμος από το Κεμπέκ και την ξεφτύλισε. Όλα τα κρατικά μυστικά, χαρτί και καλαμάρι του τα ρίξε. Και μετά λέει το κατάλαβε ότι ο Μίμος της έκανε φάρσα. Βρε τι δημοκρατική χώρα αυτή η Αγγλετέρα. Ο καθένας μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να βρει τη Βασίλισσα. Ενώ εδώ πάλι για να φτάσει στον κουλούρι πρέπει να περάσει από 400 γραμματείς. Αλλά τι βλέπω. Πάλι λέει την Νταϊάννα, εδώ χαιρετάει κάτι κοντούς και δίπλα το σώμα, δηλαδή ποιο σώμα. Η σωματούκλα, η σωματάρα, μες στο μουσκλι ο Λεβέντης. Με το σπαθόλουρο ανεβαίνει όμως, μεγαλοπρεπέστατα, η Lady Diana μόλις έχει φύγει από το γυμναστήριο και πάει να πειθώσει το Στέφανο, ενώ μπροστά ο τιμημένος στρατιώτης κοιτάζει το ρολόι του. Τι time, μάλλον υπενήσεται. Και όχι, ο χρόνος είναι χρήμα, δηλαδή time is money. Εδώ πέρα πάλι καθαρίζει τη μητούλα της, προφανώς από τα δημοσιεύματα, τα ενοχλητικά, που την θέλουν μία μέγερα και στρίγκλα μαζί. Εδώ επισκέπτεται ένα φτωχικό ορφανοτροφείο και θα χαϊδέψει τα ορφανά μόνο μπροστά σε 350 κάμερες. Δέστε με τι καλή είμαι. Και εδώ η άλλη, η Σάρα Φέργκιουσον, που είναι παντρεμένη με την μικρή αδελφή, ήταν δηλαδή, του Καρόλου, τη γνωστή Ανδρέας. Εδώ με ένα φτωχό ορφανό, δέστε με πόσο καλή είμαι, πόσο πολύ αγαπάω τα παιδάκια, τώρα θα μου κυλήσει και το δάκρυ. Εδώ ένα χέρι του Ιντ, τη χαιρετάει και της δίνει και την πλακέτα με το χρυσό το παράσημο μέσα να πάει αυτή στο Τίφανης μετά να το κάνει κρίκους για τα αυτιά της. Αλλά ένα ωραίο κολεγιακό στυλάκι, βλέπετε εδώ, ακόμα μια φορά πόσο δημοφιλής είμαι, τι άδολη. Και κλείνουμε με ένα τρυφερό ενσταντανέ από το γνωστό γάμο ξεκάρφωμα με τη μικρή αδελφή του Καρόλου, την Άντριους. Μπορεί η Σάρα Φέργκιουσον είναι πιο άντρας από τον άντρα της. Να μου την ατυχία μου. Να το πω όμως και αυτό το στερνό, γιατί κατά από τη γλώσσα μου το έχω, το υπογλώσσιο. Αυτός ο παπάς που μόλις είδατε θα μπει στα Γκίνες, το έχω τσεκάρει. Γιατί ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής σε παπά και σε θεολόγο μπορώ να πω, ή αμούστακα παιδιά κυνηγούσε, ή άγουρους φαντάρους, ή αλβανόπουλα, ή και σύσσωμο το ανατολικό μπλοκ σε αγόρι, ασόψε την καταραμένη φτώχεια. Αυτός εδώ είναι ο πρώτος straight παπάς. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που ο παπάς είναι straight. Τώρα λοιπόν γνωρίζετε όλες σας. Αν κανένας παπάς σας τηλεφωνήσει από την ενορία σας και σας προτείνει να έρθει για ευχέλαιο, κάντε και ένα φρόλουτρο ροδάκινο, τι ψυχή έχει. Στο μεταξύ, στη Ρωτώντα Θεσσαλονίκης, άλλη κόλαση. Πλακώσανε μου τζαχεντίν και μουλάδες. Μπούφλες έπεσαν, σουγιά έβγαλε λέει κι ένας μοναχός, διότι ο μικρούτσικος έδωσε άδεια να κάνουν συναυλία μέσα στην εκκλησία. Να μπουν όλοι εκεί και να τραγουδάνε με τούτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να σε σφάξω. Ο ρημαγδός και χλαπαταγή μέσα κι όξω από τη Ρωτώντα. Γαϊδούρια ούρλιαζαν οι πιστοί. Ξέρετε ποιοι. Αυτοί που ψηφίζουν μονοκούκι, εκείνο εκεί το κούβελα, το λάμα, την Παναγιοταρέα της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνει και ο μικρούτσικος πήρε παραμάσχαλα τα πιάνα με τις ουρές και πάει τζαζ. Έτζασε. Παπά, που πας αμαρτωλέ, που πας κρυματισμένε. Το λάδι σου είναι νερό και το κερί σου ξύλο και το λιβάνι που κρατείς κουφάλα είναι και εκείνο. Ήταν ο τράγουδο. Άμε να ντύσεις ορφανά, άμε να ντύσεις ξένα και καλός φίλος ο παπάς αν δεν είχε πετραχύλι. Και κρασί που λέτε δέσποτα αγόραζε και πίνε και παπάς έγινες Κώστα, έτσι τα αφαιρεί κατάρα. Αλλά για του παπά τα μπέλη, μικρή μου, μη σε μέλη. Κι ήρθε Ρωτώντα, όπως βλέπετε, και έγινε άλλο τραπεζαρία. Κι άρχισανε τα όργανα και η αρτοκλασία. Πιστός πιστόν ξεμάλιαζε. Παρακάτω, όπως θα δούμε, σμπρώχνει το πιάνο ο παπάς να βγει όξω από τη Ρωτώντα. Στο Μέγαρο του λέει να πας, ο αφιονισμένος ο παπάς, να το πιάνω. Χτυπάν του πιάνου την ουρά και όλοι φωνάζουν τον καρά. Το μικρούτσικο δεν πάνε, ξεσπαθώνουν και ορμάνε. Να μου την ατυχία μου. Προσέξτε τώρα γιατί θα σας διαβάσω από ιατρική επιθεώρηση.
Βρέθηκε που λέτε τώρα τελευταία, δηλαδή χτες το πρωί ένα χρωμόσωμα, το XQ828, θα σας γελάσω, δεν παίζει ρόλο. Και τώρα, με μία απλή εξέταση, λένε οι επιστήμονες, θα μπορείτε να καταλάβετε αν είστε ή όχι αδερφοί, δηλαδή γκέι. Και μη μου βιάζεστε να μου πείτε πόσο άντρας μου είστε και πόσο Τσβαρτζενέγκερ δείχνει μπροστά σας μία τελειωμένη, διότι δεν το έχετε τσεκάρει με εξέταση, άρα δεν το ξέρετε. Και αν μέχρι τώρα δεν σας έχει εκδηλωθεί ένα αδερφιλίκι, δεν είναι για εφησυχασμό, μπορεί να σας εκδηλωθεί αργότερα. Μπορεί φερειπή να περάσετε κάτω από μία οικοδομή και να κάνετε μία έτσι προς το γιαπί να ταινίσετε, να δείτε τον καλουπατζή τον ταυραντισμένο να καλουπώνει και να σας ξυπνήσει μέσα σας, λένε τώρα οι επιστήμονες, μία αστέρο ξετραλαμένη που θα ζητάει δικαιωμό και καλούπομα. Μπορεί να σας κάτσει μια μετοπικιά στην Εθνική και να σας βγει ο Νταλικιέρης με το τυγρέ το σορτσάκι το ξεσκισμένο και να τον αρχίσετε στα φιλιά στα καλά καθούμενα, λένε οι επιστήμονες. Τι έχει συμβεί? Αποενοχοποιηθείτε. Τίποτε δεν συνέβη. Απλώς ξύπνησε το χρωμόσωμα μέσα σας. Σε ποιον βρε? Σε εσάς που είσαστε κάστρο άπαρτο και πόλη που δεν πέφτει, που το Αλεξάνδρ και τα γκέι μπαρ δεν θέλετε να τα δείτε ούτε από μακριά. Και τώρα έλα πάρε με και πονάνε βρε τα παλικάρια. Ας πούμε, αυτό το χθεσινό με Πάγκαλο και Αβραμόπουλο που πήγανε βίζιτα του Χατζη Νικολάου. Να τους ρωτήσει αν θα κάνουν κόμμα, οι δυο τους δεν μπορεί να μην το τσεκάρατε. Καλέ τι λάγνες ματιές ήταν αυτές τα δυο τους, τι χτυποκάρδια στα θανία. Πού πήγαν οι ευλογημένες εποχές που λιδωρούσε ο ένας τον άλλον, βρε Αβραμόπουλο ουτιδανό μου, βρε μικρό μου Πάγκαλο τυποτένιο. Τώρα μέσα στο ιδίλιο σου λέει, φταίει το χρωμόσωμα, δεν εξηγείται αλλιώς. Η ορμόνη XQ828 θα σας γελάσω, αφού το έχω καρατσεκάρει. Αν δεν ήταν μπροστά ο Χατζη Νικολάου, θα πιάνονταν από τα χεράκια αυτοί οι δυο και θα αρχίζαν τα φυλάκια στα χυλάκια και ξεκολούψα δεν θα είχαν, αλλά είπαν ας σεβαστούμε τον Χατζη Νικολάου που είναι πολύ κύριος ο Νίκος. Πάντως οφείλω να το ομολογήσω, όλα και όλα Λεβέντης ο Θόδωρος. Δεν έχω τα προσόντα κύριέ μου να σου γίνω αρχηγός κόμματος. Πώς να το κάνουμε, τους είπε, με το ζόρι αρχηγηλίκη. Μην επιμένετε, δεν γίνεται. Αμ' το άλλο το κουλό που συναντήθηκε χθες ο Έβερτ με το Μητσοτάκη και ξέσπασε το ειδήλιο και μόνο που δεν το κάνανε εκεί επί τόπου, μέσα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μόνο που δεν παλαμουτιάστηκαν. Φταίει η ορμόνη, το έχω τσεκάρει, δεν εξηγείται αλλιώς. Να πέσει το βίντεο παρακαλώ να δούμε τα χουφτώματα. Και τώρα η πονεμένη ιστορία δύο ανθρώπων που λατρεύτηκαν και που τους χώρισε η εξουσία, αλλά η τάβλα τους ξανάσμιξε όπως θα δείτε παρακάτω. Εδώ ο Μιλτιάδης ο Μπαλός ο Μοσχαναθρεμένος και ο Κωνσταντίνος ο Μικρός ο Καλογεννημένος. Ένα στραφάει Ανατολή και ο άλλος για τη Δύση, προς Καρπενήσι πάει, εδώ το έχω καρατσεκάρει. Γι' αυτό έχει και την γλίτσα, τη γνωστή γλίτσα. Μετά τη βάζει πίσω στη Μερτσέντες στο πορτμπαγκάζ. Χάθηκαν λοιπόν τα δύο άδωλα μες στο δάσος της εξουσίας και έκτοτε κολλασμένα και ξέφρενα χώνονται σε αεροπλάνα, κατεβαίνουν από αυτοκίνητα από λίμο και ψάχνουν να βρουν ο ένας τον άλλον. Μες στη στεναχώρια εδώ το παιδί πικρό καφέ πίνει βρε και δυο σταγόνες με φαρμάκι ρίξε μου βρε Μητσοτάκη, κουρέλι και ο αντιπρόεδρος καρατάει το κεφάλι του και αφού μέρει να του συμπαρασταθεί τον πίνει τον πικρό καφέ. Ρε πού είναι ο Μίλτος και ταξίδεψα για χάρη του, αργά το θυμήθηκες. Ο Μίλτος είναι αλλού και πάει να σου φάει την μπρίκα. Μες στη Ριγίλης, 3 χρόνια ταξίδευε να βρει το Μιλτιάδη, μη και να στεναχωρεθεί που τούλιψε το χάδι. Εδώ ακόμα ταξιδεύει και τελικά η ευλογημένη συνάντηση όπου αυτοί οι δύο, τι αγάπη Θεέ μου, τι αγάπη Θεέ μου, τι αγάπη, θα το δείτε σε λίγο. Και να που πάνω στην τάβλα επιτέλους ο Κωνσταντίνος ο καλός, ο καλογεννημένος βρίσκει το άλλο του μισό, δηλαδή το 1,5, τον αγκαλιάζει και αρχίζουν τα τραγούδια τα νηφιάτικα. Αλλά τούτος δω, αλλού τρώει και πίνει και αλλού πάει και το δίνει. Και κοιτάξτε τώρα πώς λειτουργεί το XQ8, βρε άστο το χεράκι του ανθρώπου και θα σε παρεξηγήσουνε και θα σε τρέχουνε και τους γιατρούς να δούνε την ορμόνη που έφτασε. Κοίτα, ποζάρουνε και όλος απορριμμένος, αυτός που όλο μου τον παίρνουν, όλο μου τον παίρνουν. Μόλις τον βρήκα και τον έχασα. Καλά, δεν πειράζει πάρα, και στην πυρίτσα σου τώρα και παρηγορήσου, ξέρεις εσύ από προδοσίες. Να μου την ατυχία μου. Στο μεταξύ, τα βιβλία στη Νέα Δημοκρατία πάνε και έρχονται. Δεν μας έφτανε ο αποτυχημένος διαφημιστής ο Σκυλακάκης, να και ο Λαμπρίας από κοντά. Όχι, δεν τους αρκεί που μας τα λένε όλη μέρης από τα κανάλια και από τις εφημερίδες. Το έχω καρατσεκάρει. Θέλουν να μας το γράφουν κιόλας, να παίρνουμε δουλειά και στο σπίτι. Σκέφτεστε τώρα να έχετε πάνω στο σύνθετο ένα βιβλίο με τους λόγους προς δήθεν του Καραμανλή. Διότι ο Λαμπρίας τους έγραψε τους περί ο λόγος λόγους και τώρα τι κάνει ο Λαμπρίας, λέει, επιλογή.
και παρουσιάζει σαν βιβλίο του Καραμανλή σε επιμέλεια Λαμπρία αυτά που έγραφε ο ίδιος ο Λαμπρίας. Κανονικά στο βιβλίο του έπρεπε να λέει κείμενα επιμέλεια Λαμπρίας, παρουσίαση Καραμανλής. Γλάστρα ο Καραμανλής. Μη μας κυλήσει και σκιοφρένεια το αγόρι μου. Τα ίδια έπρεπε να κάνει και ο Σκυλακάκης, το άλλο διχασμένο κορμί. Κατά τα άλλα, έχει την Τουρκιά να μας μπαίνει στο ρουθούνι. Ερωτικά όνειρα, γράφει Τζουμ Χουριέτ, πρέπει να βλέπουν οι Έλληνες, με αφορμή τις γνωστές φωτογραφίες. Εγώ πάλι, από όταν ήρθα εδώ στο Malvina Live, βλέπω μόνο αντιερωτικά όνειρα. Χθες είδα γυμνό τον Μπάγκαλο. Προχθές το ρακούν τον Κακλαμάνι. Μη δω και κανέναν εφιάλτη, δηλαδή τον Καρατζαφέρι. Όμως την καλή είδηση θα σας την πω τώρα. Αποκλειστικό. 7 πολιτικοί ιδρύουν δικό τους κόμμα από να ο καθένας. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που θα βγούμε από την κρίση, δηλαδή από το λαγούμι. Ρίξτε βρε το βίντεο. Καινούριο λοιπόν κόμμα λέγεται πως θα χτυπήσει και ο Νικήτας ο Βενιζέλος, ο φοβερός και τρομερός ο Βικτόρη, τα παιδιά στην εξουσία. Μωρό μου, εδώ δεν έκατσε ο Θεμιστοκλής και του είχαν βγάλει την άλλη την παροιμή. Ο Κλικλής Λευτέρης γίνεται. Θα κάτσεις εσύ ένας Νικήτας, δεν το βλέπω. Εδώ το Μαγκίνα. Αυτός βαρέθηκε λέει να εκπροσωπεί άλλους και αποφάσισε να εκπροσωπηθεί από μόνος του. Πού πας καλή μου, όλοι τα θυμούνται εκείνα τα φοβερά τα μουσαντά, τις απατηλότητες και τις ηλουζιώνες που έλεγες, αλλά εδώ έχουμε το παιδί μας το καμένο, που παράτησε τη 17 Νοέμβρη και την έπεσε στα ριζόγαλα. Αυτόν δεν τον βλέπω να έχει σθένος για κόμμα, θα το κάνει όμως, από αύριο λέει. Πολύ ριζόγαλο μου μυρίζει η υπόθεση. Και η Παρθένα Φουντουκίδου, μια ατάκα, την έφερε στη διασημότητα μία και μόνη. Θα συστήσει το βασιλικό κόμμα από αύριο το πρωί. Και αυτή, προσέξτε και το στυλ της, όμως είναι ανεπανάληπτο, δεν αντιγράφεται. Και αυτό το φοβερό παιδί το κυπουρό που μάθησε σε μία μαργαρίτα, θα ψηφίσω, δεν θα ψηφίσω, θα ψηφίσω, δεν θα ψηφίσω, ακόμα παίζει την ιστορία αν θα το στήσει το κόμμα. Λέει να το φτιάξω, να μην το φτιάξω, να το φτιάξω, θα το φτιάξω. Γεωργάκης Παπανδρέου, αγαπημένος μου. Ο Γεωργάκης, για να θυμηθεί τον αριθμό του τηλεφώνου του, ξέρετε πως τον λέει, ΟΗΗΟΗΟ, που σημαίνει 011-010. Αν θέλετε να τον πάρετε, να δώσετε συμμετοχή για το καινούριο κόμμα που πρόκειται να συστήσει, βάλτε μπροστά και ένα οκτάρι, αλλιώς δεν θα τον βρείτε. Και εδώ το κουλούρι, η χαρά του πικραμένου. Μετά την τεράστια επιτυχία που είχαν οι λεωφορειόδρομοι, είχε πρόταση και από την NASA, λέει, για να κάνει και τους αεροδρόμους του διαστήματος. Αλλά προτίμησε να κάνει κόμμα. Ψηφίστε τον, βρε. Τέτοιο ούφο πού θα το ξαναβρείτε? Να με την ατυχία μου. Σήμερα σας θέλω όλους τα όπλα και σε κατάσταση ετοιμότητας. Πιάστε τα λιμέρια και τα μετερίζια. Κόλαση, Αθήνα, σου λέω, παιδί μου, φλέγεται. Παπάδες, πολιτικοί, αλβανόπουλα, καλογριές και μπίχτες, απόστρατοι και φοιτητές, όλοι το ένα τους, όλες τις πορείες, όλοι στους δρόμους, όλοι στα κανάλια. Απελευθερώνεται και το ωράριο στα νυχτερινά κέντρα, πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες δηλαδή για τα μούλικα. Τώρα λέει θα πιάνουν στασίδι στο Μαρακές από τις 12 και θα έχουν και την τσάντα δίπλα. Να πάνε κατευθείαν το πρωί στο σχολείο, μην χάσουν την προσευχή. Ξέρετε τι είναι σήμερα, βρε. Ποιοι γιορτάζουν? Ο Αυθόνιος γιορτάζει, ο Ανεμπόδιστος και ο Μάρτυρας Ακίνδυνος. Χρόνια πολλά στον Ανεμπόδιστο και ο Ακίνδυνος να μας ζήσει επίσης. Αυτά ακούει ο Παπαρούπας και παίρνει βόλτα την ενορία. Ο Ανεμπόδιστος σου λέει σήμερα, αμαρτία δεν θα έχω. Και του Ακράτητου επίσης, να μας ζήσει ο Ακράτητος. Τα πάντα λοιπόν, δόξα τω Θεώ, βρίσκονται σε κατάσταση πέρτατης ανακοτοσούρας. Το έχω καρατσεκάρει. Βγήκαν και τα σώματα ασφαλείας στους δρόμους και ζητά να τους δώσουν επίδομα ξύλου. Ήταν να μην φορέσω εγώ τη στολή, ένιωσαν πρωταγωνίστριες οι ματατζούδες. Τρέχουν και απόστρατοι αξιωματικοί. Δεν πειράζει, του τρεχάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Το έχω καρατσεκάρει. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια γκλαμουριά, να χαρούν οι πικραμένοι δηλαδή. Τι θα μου φορέσετε φέτος? Εκεί που έχει φτάσει η τιμή της Ντόνα Κάραν, το κοστούμι του Μακαρίτη θα φορέσετε. Δεν γεννάτε θέμα, το ξέρω. Για να δούμε τι φοράνε οι άλλες όμως, για να ζηλέψουμε. Αυτές που τα έχουνε και που τα χώνουνε χοντρά. Η επίδειξη που θα παρακολουθήσετε θα μπορούσε να λέγεται και ένα βήμα πριν από τη Λέρο. Ρουφήξτε την. Να η τρελή με το μαυρισμένο μάτι και τον άσπρο ζουρλομανδία με λίγο από ποδηλάτη και μια ντανιά στην ομοπλάτη. Θα μας αγριοκοιτάει όπως βλέπετε. Εδώ έχει φορέσει δυο ζουρλομανδίες αυτή εδώ, τον ένα πάνω στον άλλο, τον αγκαλά τα λωρίδια.